από εδώ και πέρα είναι τι μένει γενέστε, τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν μπορούμε να κρατήσουμε την τράπεζα με τον οποιοδήποτε τρόπο. Φυσικά, εμείς τώρα από εδώ τι να πούμε, να κάνουμε διαδηλώσεις και να σηκώσουμε πανό, αυτά ήταν κάπως άλλες εποχές, τώρα είναι λίγο δύσκολο. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να γίνει εσείς, ιδιαίτερα εσείς, τι παρεμβάσεις μπορείτε να κάνετε προς την διοίκηση για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Έχουμε και την πρόταση αυτή να γίνει τον Γεωργιάδη μαζί και λέω και αν είναι δυνατόν οι τέσσερις πάλι να γίνουμε δύο. Αρκεί να μείνει, δηλαδή να βρεθεί τρόπος να μείνει. Ο οποιοσδήποτε τρόπο, γιατί εξυπηρετείται όχι το Χέρσο παράδειγμα, εξυπηρετούνται όλη η περιοχή. Να πάρουν πολλές φορές έρχονται και από το Κυκής και εξυπηρετούνται εδώ. Άσχετα και κάποιοι φεύγουν από εδώ να πάνε στην Κυκής, αλλά και από το Κυκής έρχονται εδώ. Με έπαιδες Μουργές. Ιδιαίτερα το πόσο θα είναι πολύ μεγαλύτερο για το λεκανοβέζο του Μουργού να ξεκούνεται η γιαγιά ή ξέρω εγώ. Δεν έχουν. Κλείσαν και εκείνοι. Πρώτα κίνηση. Πρώτα κίνηση. Δηλαδή να ξεσκόρουν οι άνθρωποι από εκεί να πάνε στο κλείσμα να μπουν στη σειρά για να κάνουν 3-4 μέρες για να εξυπηρετηθούν. Ειδικά με την. Με το αυτό, με τα. Επιδοτήσει. Όχι με τις επιδοτήσεις που να πει. Κάθε μήνα έχουν τις συντάξεις οι γιαγιάδες. Που έρχονται εδώ, τους βλέπουν που είναι στη σειρά. Πόσο μπορούν να πάνε εκεί κάτω. Το πρόβλημα θα είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Δεν είναι. Θέλω να το δούμε, να το δείτε ιδιαίτερα εσείς. Τώρα οι τρεις είστε εδώ, ο Δήμαρχος τον ενημέρωσα, ξέρει και ήδη με είπε ότι έκανε και μια επαφή με τον Γεωργίου, τον Ηλία, κάποιον κεντρικό κεντρικής Μακεδονίας. Εκείνος φυσικά ήταν έντονος. Μίλησε και τον Παπα-Νικολάου. Τα λεγόμενα του δεν μου άρεσαν γιατί, εντάξει, εγώ μαζί σας είμαι, αλλά ό,τι με λέει η τράπεζα κάνω. Έτσι το βλέπει. Έτσι λειτουργεί τώρα φυσικά και οι ιδιωτικές εταιρείες λειτουργούν. Ναι, εγώ με τη λογική ότι δεν συμφέρει. Τώρα το πρόβλημα τελικά αυτό είναι τι μπορείτε να κάνετε εσείς και μετά να δούμε τι θα κάνουμε όλοι μαζί. Πολιτικά με τη στενή έννοια είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή να πεις ότι πολιτικά κάνεις μια παρέμβαση. Εντάξει, μπορείς αν κάποιος έχει πρόσβαση κάποιον κάτι κάπως έτσι, ναι. Αλλά σίγουρα δεν μπορείς να επιβάλλεις κάτι. Λοιπόν, εγώ τι θα έλεγα σαν σκεπτικό. Καταρχήν, για να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία την οποία μπορούμε να στηρίξουμε, θα πρέπει να γίνει μια επιστολή. Να γίνει μια επιστολή την οποία θα υπογράφουν οι φορείς, οι τοπικοί εδώ, μηδέ εξαιρουμένου του Δήμου, που για μένα ο Δήμος έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία αυτή, καταρχήν. Εντάξει. Λοιπόν, μηδέ εξαιρουμένου και της περιφέρειας. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, να υπάρχουν υπογραφές ποιοι τέλος πάντων είναι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτοί και βέβαια οι τοπικοί εδώ ενδιαφερόμενοι κλπ. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό το αίτημα και βέβαια μέσα στην επιστολή είναι καλό να περιγράφονται οι δυσκολίες που θα προκύψουν. Αν θέλεις με τα όποια επιχειρήματα άλλα που μπορούν ας πούμε, και στοιχειοθετούν την παραμονή του συγκεκριμένου υποκαταστήματος εδώ. Δηλαδή θέλει προσοχή μια καλή σύνταξη, δεν ξέρω πώς θα την κάνετε, εντάξει. Και καλό είναι να μας δώσετε και από ένα αντίγραφο. Δηλαδή να έχουμε ένα αντίγραφο και να κοιτάξουμε να το στηρίξουμε αυτό. Έτσι, εγώ η δική μου άποψη είναι αυτή. Ο καθένας όπως μπορεί και με όποιον τρόπο μπορεί. Θα το δούμε και πολιτικά, θα το δούμε και αν έχουμε κάποιον ξέρω που μπορεί να εγγραφεί κλπ. Έτσι, και το επιμελητήριο είναι εδώ. Δηλαδή οι φορείς αυτοί θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Και από εκεί ύστερα έτσι. Λοιπόν, νομίζω αυτά έχω να πω εγώ. Για να μπορώ, γιατί δεν μπορεί να κάνει να πάω εγώ ή να πάει ο Γιώργος τώρα στη διοίκηση και να πει ότι ξέρετε γιατί α πούμε παίρνετε κλπ. Εκτιμώ ότι έτσι θα είναι, θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και μεγαλύτερη αξία, έτσι, με την επιστολή αυτή. Λοιπόν, επειδή εγώ το ήξερα και με τις Μουργές όταν έγινε, και τώρα όπως και τότε γίνεται μια λογική κρισίματος σε πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Εγώ άκουσα για 80%. Με 80 καταστήματα η τράπεζα θέλει να περιορίσει το μισθολογικό της κόστος και γενικότερα τα έξω πράγματα. Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει μόνο μία δυνατότητα. Αν είστε αποφασισμένοι, μπορούμε να το στηρίξουμε και να κερδίσουμε όσο περισσότερο χρόνο γίνεται. Και είναι δυνατότητα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τράπεζα Πυρός εξυπηρετεί κατά 90% αγρότες. Επίσης, να ξέρετε, η λογική είναι ότι πλέον οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά, οπότε δεν χρειάζεται η παρουσία του καταστήματος. Αυτή η λογική εγώ την καταλαβαίνω στο να περιορίζονται τα καταστήματα σε μια πόλη.
Αλλά σε μια ύπαιθρο που ακόμα υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία, οι οποίοι όπως και να το κάνεις δεν έχουν μάθει τη συναλλαγή με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και η δυνατότητα έτσι πιο άμεσης πρόσβασης παρά να τρέχουν 40 χιλιόμετρα για να πάνε στο κέντρο. Υπάρχει κάποιο από τις Μουριές που άμα θέλει δουλειά την Πυρός θα πρέπει να κάνει τώρα 40 και 40, 80 χιλιόμετρα για να κάνει. Γιατί σε μερικές δουλειές χρειάζεται και η παρουσία ή αυτοπρόσωπο. Λοιπόν, η μόνη πίεση είναι να είμαστε αποφασισμένοι όλοι οι 2.000 αγρότες της περιοχής, οι τρεις. Να πούμε ότι αν δεν γίνει αυτή η εξυπηρέτηση, γιατί εμείς την Πυρεό την αισθανόμαστε για τις συναλλαγές μας τους αγρότες, θα πρέπει τους κωδικούς που έχουμε όλοι για τις επιδοτήσεις μας, για το ΑΟΣΔΕ μας, να τις πάμε σε άλλες τράπεζες. Λοιπόν, θέλει ξαφνικά η Πυρεό, που βγήκε αυτή είναι ένα μαγαζί ιδιωτικό που λειτουργεί με τα δικά της κριτήρια, να δούμε και εμείς τι έχουμε για να μπορέσουμε να πιέσουμε. Λοιπόν, άμα φύγουν, αλλά πρέπει να φανεί ότι είμαστε αποφασισμένοι σε αυτό. Άμα φύγουν 2.000 λογαριασμοί και πάνε σε άλλες τράπεζες, όλοι έχουν και άλλο λογαριασμό σε άλλες τράπεζες. Και μπαίνουν πλέον εκεί οι επιδοτήσεις, από το δυναμικό της Πυρεώς στο Κυλκής θα χαθεί μεγάλο αντικείμενο και συναλλαγών και καταθέσεων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα για να το κάνουμε, να κάνουμε μια πρώτη συνάντηση έξω από το επόμενο που συμφωνώ με τον Θόδωρο, να κάνουμε μια συνάντηση με τον Περιφερειακό της Βόρειας Ελλάδας. Για να το πούμε. Αλλά αυτό δεν κερδίζεται με άσκηση πολιτικής πίεσης. Αυτό είναι μια παράμετρος. Αλλά το ουσιαστικό είναι κατά πόσο είστε αποφασισμένοι να το στηρίξετε. Εγώ τότε με τις Μουριές το κράτησα κανένα δύο χρόνια. Να ξέρετε βέβαια ότι όλο αυτό, αν δεν αλλάξουν οι συνθήκες και δεν υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα οικονομική, μπορεί να πάει 2, 3, 5 χρόνια. Όσο πάει. Όσο πάει, ναι. Να είμαστε ειλικρινείς εδώ πέρα τώρα αυτό που λέμε. Λοιπόν, στις Μουριές κάποια στιγμή το κάναμε και λειτουργούσαν 2 μέρες τη βδομάδα. Δεν ξέρω αν ερχόταν δηλαδή τις 2 μέρες και τρεις. Κάποια στιγμή 3 μέρες και ήταν ανοιχτό το κατάστημα με 2 υπαλλήλους. Αυτό ως τελευταία ανάγχωμα και εγώ το σημειώνω και αυτό. Θα δούμε τη δυνατότητα της πάντα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι από τα 80 που έχω στον προγραμματισμό δεν θα κλείσουν για τα 80. Σίγουρα. Λοιπόν, άρα πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι όλα τα χωριά εδώ, τα 20-30 χωριά τα οποία εξυπηρετούνται, τα 20-30 χωριά, 25 από αυτό το πράγμα, είναι αποφασισμένα σε διαφορετική περίπτωση να δούνε και πώς θα αντιδράσουν. Άμα το δείξουμε αποφασισμένα, έχουμε πιθανότητα να κερδίσουμε κάτι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα επόμενο, να ζητήσουμε μια συνάντηση από τον Περιφερειακό Διευθυντή της Βόρειο Ελλάδος και να δούμε στη συνέχεια και τι άλλο μπορούμε να πράξουμε. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα μου. Μεγέθη οικονομικά είναι. Αυτοί θα έρθουν και θα σου πούνε. Ξέρετε, ο αριθμός των καταθέσεων είναι τόσο, ενώ έπρεπε να είναι τόσο. Αυτούς ενδιαφέρει να το περιορίσουν όλο στο Κυλκής και να περιορίσουν τα έξοδα τους. Ναι, αλλά εδώ πέρα έρχονται και κάνουν συναλλαγές 2.000 άνθρωποι. Μην τους θεωρείτε δεδομένους ότι 2.000 θα πάνε στο Κυλκής. Άμα 1.800 φύγουν και ιδίως αυτοί που έχουν κωδικούς με επιδοτήσεις και πάνε σε άλλες τράπεζες, τα λάκια στο σκηνικό. Αλλά αυτό είναι απόφαση των Προέδρων. Απόφαση των Προέδρων. Είναι απόφαση των τοπικών κοινωνιών. Άμα δείξει αποφασισμένη η τοπική κοινωνία, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό έχω να πω ως πρώτη εισήγηση. Το μόνο διαφημιστικά. Ένας αγρότης έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τις επιδοτήσεις σε άλλα. Ναι. Και τώρα που θα κάνουμε τα καινούργια ΟΣΔΕ, δηλαδή θα πάει σε άλλο λογαριασμό και τελειώνει η ιστορία. Άρα αυτό που λέει. Αυτόματα γίνεται. Έτσι μπορεί ας πούμε να χρησιμοποιηθεί όχι ο μάλλος. Εδώ είναι κάποιος κόσμος ο οποίος συνεργάζεται μαζί σας. Έχει συνάψει μια συνεργασία και κάθεται σε εσάς γιατί ήξερε ότι υπάρχει το κατάστημα εδώ πέρα. Υπάρχει το Αρισβερίσι, υπάρχει ο χώρος ο οποίος είναι πιο εύκολος από το Κυλκής πρόσβαση για να κάνουν και χρονικό διάστημα. Αυτοί πολλοί θα φύγουν και η απάντηση ήταν πολύ απλή ότι Χρήστο μου λέει το έχουν προϋπολογίσει για αυτές τις φορές λέει ότι κάποιοι θα φύγουν και θα κάνουν. Τώρα άμα αυτό γίνει μαζικό και με κάποιο τρόπο εγώ θα μπορούσα να πω στο και με υπογραφές πελατών της τράπεζας οι οποίοι θα λένε ότι δυνάμεθα να φύγουμε ρε φίλε, δεν μπορούμε να πούμε. Απλά να πούμε ότι θα φύγουμε δηλαδή. Για μένα δεν θα δείξει τίποτα σε αυτό. Το έχουν προϋπολογισμένο ότι θα χάσουν ένα ποσό. Αν ακολουθήσουν κάτι 5-10 και άλλα δουλειά. Αυτό ακριβώς για μένα πρέπει να φανεί, ας πούμε, με κάποιο τρόπο να δείξουμε ότι θα είναι μεγάλο το μικρό. Να δώσουμε εμείς μια δυναμική. Ότι μαζόμαστε, μαζεύουμε υπογραφές και κάνουμε, ξέρω εγώ, ότι θα αναγκαστούν να φύγουμε, θα πάμε σε άλλη τράπεζα. Θα το σκεφτούν. Αν δεν κάνουμε τίποτα, σου λέει θα μας φύγουν το 10% και το 20% δεν πειράζει. Αυτό είναι προϋπολογισμένο. Πλέον εγκλωβισμένοι στην Πυρεό σ' άλλο από παλιά. Όπως ήταν η αγροτική δημοσίευση. Όχι όπως ήταν παλιά με την ΑΤΕ ή με την Πυρεό, ναι. Έχει αλλάξει. Δηλαδή, ξέρω πάρα πολλούς που πήγαν στην Εθνική, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Απλώς παίρνουν τις επιδοτήσεις 2 μέρες αργότερα. Αυτή είναι η συνθήκη. Τίποτα παραπάνω. Εσείς κάτι αγάπη, εγώ. Τίποτα. Δεν είναι βασικό. Εκτός από τη διαθέτηση που θα κάνουμε με κάποια αρνητικά, α το πούμε, στοιχεία που θα φορούν
τις πιέσεις αυτές, το ίδιο κτλ. Προτείνουμε και κάτι. Δηλαδή τι, αντί να μειώσουμε προσωπικό, ας φέρουμε έναν υπεύθυνο εδώ, ο οποίος πραγματικά έτσι, έχει σχέση με το εμπόριο, να μπορέσει να κάνει μια επαφή με όλους από τους 2.000-5.000. Υπάρχουν και έμποροι, υπάρχουν και βιοτέχνες, υπάρχουν και δύο. Όχι, δεν πάντα, μπορείς να το, γιατί δεν το κάνουν. Μα φυσικά δεν έχει ροές, έχει κάτι τυπικά πράγματα. Δηλαδή έχουν σταματήσει εδώ για 4-5 χρόνια, εντάξει, η κίνηση. Δεν μπορείς, αυτοί ξέρουν, αυτοί δεν έχουν ροές, δεν μπορείς να υπάρχουν. Το πρόβλημά τους είναι καθαρά οικονομικό. Καθαρά οικονομικό. Μειώνουν το κόστος. Εάν οι ροές αυξηθούν έτσι, με μια τέτοια κίνηση και με μια τέτοια προσπάθεια, θα το συμφέρει αυτόν. Και δεν θα είναι μόνο το αρνητικό. Αγάπη, όπως λέει και ο Γιώργος, το κατήξει ένα χρόνο, δύο χρόνια. Εδώ σκοπός είναι να αρχίσει, γιατί θα αρχίσει. Σε ένα-δύο χρόνια θα αρχίσουν να δουν και δάνεια. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν, θα ξαναδιαβαίνουν στην κλινική για να κάνουν τα αιτήματα κτλ. Γιατί το κλινική έχει εξαγωγικό τμήμα, έχει ερευνητικό τμήμα, ξέρω εγώ, για τους τέτοιους. Πάνε οι μεταφράσεις. Θα κάνουν σε πυρηνέ. Δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει με όσα ακούστηκε. Και νομίζω ότι πολλά περιθώρια δεν υπάρχουν για πολλή ανάλυση. Πρέπει να μπούμε στην πρακτική διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος. Δύο-τρία χαρακτηριστικά που εντοπίζω εγώ είναι ότι ο νομός είναι κατεξοχήν αγροτικός. Και οφείλει να το δει όχι μόνο η Πειραιώς, δηλαδή είναι μια κοινωνική ομάδα που λειτουργεί ευνοϊκά τώρα και στις υπόλοιπες συστημικές ανταγωνιστικές τράπεζες. Εδώ βεβαίως χρειάζεται μία πρωτόγνωρη συνεννόηση για να αποδείξουμε ότι από ένα τέτοιο μικρό θέμα για κάποιους και μεγάλο για την περιοχή μπορούμε πραγματικά να συμφωνήσουμε, να λειτουργήσουμε πρακτικά και δυναμικά για να αποδείξουμε ότι μπορείς να πετύχεις πράγματα. Εγώ νομίζω ότι πέρα από το οικονομικό αυτά τα έχουν υπολογίσει, καλά κάνανε αυτοί. Κάθε μεγάλη επιχείρηση ή μικρή έχει και μια κοινωνική εταιρική ευθύνη απέναντι σε μια κοινωνία. Και σήμερα, ειδικά που είναι στην φάση που οι εταιρείες οι μεγάλες κάνουν τεράστιες προσπάθειες για να κατοχυρώσουν με εξωστρεφείς ενέργειες την ευαισθησία τους απέναντι στο περιβάλλον το κοινωνικό που λειτουργούν. Εδώ ακριβώς συμβαίνει τώρα το αντίθετο. Που σημαίνει πάνω σε αυτό εμείς μπορούμε να πατήσουμε. Εγώ καλώντας ή λέγοντας τους δύο φίλους βουλευτές που εκφράζουν πολιτικά τον νομό ότι εξίσου πιο δυναμική πρέπει να είναι κατά την άποψή μου την ταπεινή η πίεση η πολιτική. Το θέμα είναι πρέπει να είναι στοχευμένη, συγκεκριμένη γιατί έχουμε δεδομένα, έχουμε στοιχεία δηλαδή το ότι οι υπόλοιπες τράπεζες περιφερειακά κλείσανε, οι αγροτικές εξυπηρετούσαν μια σειρά από κόσμο, έχει μείνει στην περιφέρεια του Κιλκής, αυτή εδώ, του Δήμου Κιλκής, η Τράπεζα του Χέρσου, εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό αγροτών και κόσμου, όπως λέτε και εσείς έρχονται και από άλλες περιοχές, και νομίζω πρέπει να δούμε όσο δούμε το οικονομικό, γιατί αυτοί σίγουρα το έχουν ζήσει και μπορεί να μην τους νοιάζει. Όμως δεν τους νοιάζει γιατί ποντάρουν κατά την άποψή μου. Εγώ διαφωνώ με το ότι λέτε κάποιοι ότι δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζει και τους παρανοιάζει. Αλλά πιστεύουν στο γεγονός ότι πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται μια πρώτη διεργασία, μάζοξη κλπ. Και διαλύονται. Μετά δεν συμβαίνει τίποτα, δεν το διεκδικούμε. Αν δηλαδή αποφασίσουμε να το διεκδικήσουμε και το οικονομικό ζήτημα πρόβλημα τους ενδιαφέρει, αλλά και το πολιτικό. Πρέπει να τα δούμε και τα δύο σκέλη. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να γίνει μια αναλυτική περιγραφή του προβλήματος, του θέματος και το πώς είμαστε αποφασισμένοι να το διεκδικήσουμε και εδώ πρέπει αυτό να το συνυπογράψουν όλοι οι φορείς γιατί εδώ δεν εξυπηρετούνται μόνο αγρότες, εξυπηρετούνται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα και μετά να πάμε στους καθαρά αγρότες με τις επιδοτήσεις και με μια σειρά. Και φυσικά οι συνταξιούχοι που μείναν στην περιφέρεια που είναι πρώτης τάξης κοινωνικό ζήτημα. 55.000 κόσμος, ένα κατάστημα. 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Βιομηχανική κοντά. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράμετροι που πρέπει να γίνουν σεβαστοί και πρέπει να απαιτηθεί.
Από τη βιομηχανική έχει πελάτες εδώ, Χρήστο Καθόλου. Άλλους και έχει. Και εν όψη. Είναι πιο άνετο. Και εν όψη και του εθνικού ζητήματος. Είναι όλα. Δεν μπορεί πέρα 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα σε ευθεία να μου το πίνεις. Όταν όλος ο Δήμος των 55.000 θα πρέπει δηλαδή όλοι μαζεύονται στην πόλη. Και πώς θα ξεπληκτηθούν. Εντάξει, να μαζέψουμε όλα, να κάνουμε μια πρώτη συνάντηση με τον περιφερειακό της Βορείου Ελλάδος. Α, θα την κάνετε και μετά να κάνουμε το επόμενο αυτό. Όχι, το καταθέσουμε το επόμενο. Υπάρχει περίπτωση από εκεί πέρα από τη βιομηχανική να πάρουμε χαρτί για να μην κλείσει, αυτό θα βοηθούσε σίγουρα. Εκεί έχουν ένα σύνδεσμο στη βιομηχανική. Παντού, έτσι. Εάν η βιομηχανική καταθέσει ότι εμείς που είμαστε βιομηχανοί και τα λοιπά, η βιομηχανική εδώ πέρα. Ότι ο σύνδεσμος. Έχουν ένα σύνδεσμο. Και πει ότι εμείς δεν θέλουμε να κλείσει, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ.